Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Είναι περίπου 11 η ώρα που ξεκινήσει να γράφω την εκπομπή. Δεν είχα τη διάθεση να κοιτάξω στατιστικά στοιχεία, λίγο πολύ τα είδα στη ροή του παιχνιδιού. Πραγματικά αυτό που έγινε χθες ήταν έγκλημα το οποίο δεν θα προκύψει και τιμωρία. Το καραγκιουζιλίκι του στυλ okay, ναι, θα τον τιμωρήσουμε και να τον βάλουμε σε προσεχή παιχνίδι, τη δουλειά την έκανε ο τύπος. Και την έκανε και αυτός και το επιτελείο του. Αναφέρομαι λοιπόν στο παιχνίδι για όσους τυχόν δεν έχουν το παιχνίδι, το Tottenham Liverpool, το οποίο έπρεπε να είναι αξιολογημένο, με ένα διαιτητή που έδωσε το πέναλτι στις καθυστερήσεις στο Manchester United Wolves. Το πέναλτι ακύρωσε το τέλος παιχνίδι, τον γκολ της Wolves. Κάτι έκανε πάντως στις καθυστερήσεις και στέρισε, προστάτεψε δηλαδή μάλλον τη United, δεν είναι η πρώτη φορά, η οποία United σκόνταψε χτες. Και σε ένα παιχνίδι που έδωσε ρεσιτάλ ηλιθιότητας ο Χούπερ και όχι Κούπερ που τον είπε ο Έλληνας σχολιαστής, ο οποίος έχασε και τη μέρα, ας πούμε. Είπε ότι ήταν Κυριακή χτες, εντάξει, τι να πω, ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε ο Γάιδαρος. Η ομάδα κατέβηκε με ένα ορθολογιστικό σχήμα. Πολλοί απόρρισαν γιατί επιλέχθηκε ο Χάκο μπροστά. Απλά, ναι, πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι ο Νούνιες στάνθηκε ένα τσίμπημα στην προπόνηση της Παρασκευής και στην ουσία προστατεύτηκε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν μπήκε ο Χάκο, ο οποίος ναι, δεν τράβηξε στο συνολικό. Και αυτό δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Δίας, ο οποίος υπέπεσε σε αρκετά λάθη, χωρίς αυτό να σημαίνει ήταν κακός. Το παιχνίδι είχε πολύ ενδιαφέρον, πολύ πάνω κάτω, ήταν ωραίο παιχνίδι. Πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να το απολαύσεις. Και αν δεν ήταν ο τύπος με τη σφυρίτρα, να το κάνεις από τα μούτρα του, πραγματικά θα ήταν πολύ ωραίο, θα απολαμβάναμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα κέρδος καλύτερος. Τελική ανάλυση, ok. Μπορεί να είσαι καλύτερος, αλλά να μην είσαι τυχερός. Όλα αυτά ή να είσαι, ξέρω εγώ, να είσαι χειρότερος και να είσαι τυχερός. Όλα αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού. Το VAR το βάραγε κανονικά και ξεκίνησε η στραβή από τη φάση του 26 με τον Jones, όπου εγώ δεν θα πάω κόντα στον κανονισμό. Ναι, το πώς βρήκε με τις τάπες τον αντίπαλο είναι για κόκκινη κάρτα. Αυτό που με ενόχλησε είναι ότι του μίλησα να πάει να δει τη φάση, γιατί του βγάλε και την Ricardo Jones, και είχαν παγώσει τη φάση στην σκαριά πάνω στο πόδι. Αφού τον είχαν φυσικά επηρεάσει με τη σκαριά, μετά του δείξαν τη φάση στο τέλος, πώς ο Jones στην ουσία παραπατάει πάνω στην μπάλα, στραβοπατάει πάνω στην μπάλα και φτάνει στη σκαριά. Εδώ πρέπει να μας εξηγήσετε κάποιος από τον κανονισμό, τελικά πας χωρίς καμία επαφή με την μπάλα, γιατί πατάς την μπάλα, έχεις την κατοχή. Το να στραβοπατήσεις και να βρεις τον παίχτη, είναι ή δεν είναι παράβαση του κανονισμού. Γιατί έχεις την κατοχή της μπάλας. Είναι όντως παράβαση, είναι παράβαση για απευθείας κόκκινη. Εδώ πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω. Με ενοχλεί όμως, και με αυτό αποδείχθηκε στην πορεία ότι υπήρχε κακή πρόθεση από το VAR, το γεγονός ότι η κόκκινη κάρτα δόθηκε επηρεάζοντας τον διαιτητή, με το να του δείχνουν παγωμένη τη φάση, στη φάση που η σκαριά Jones πάει στον αντίπαλο του παίχτη. Okay. Μέχρι εκείνη τη στιγμή λες, ναι, δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να υπάρχει πρόθεση, δεν θέλεις να πας, όσο και αν σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν μας έχουν σφάξει με μπαλτά και μπαμπάκι. Βαμπάκι, τι λες τώρα, δεν υπάρχει καν λόγος να χρησιμοποιήσουν αναισθητικό οι άνθρωποι. Όταν εσύ, ας πούμε, δείξεις ότι είσαι απειλή για τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου, δηλαδή, πάρτα. Λίγο αργότερα, πριν σημειωθεί το γκολ της Tottenham, η οποία είχε φάσεις, όπως και εμείς, όχι πολλές, ήταν λίγες οι φάσεις που ήταν σημαντικές,
με κάποια λάθη και ο Άλισον, όπου έκανε λίγο παραπάνω ρίσκο στα διοξήματά του. Πολύ καλή Μάτιπ, Βέρτζελ καταπληκτικός, θύμισε τον Βέρτζελ που ξέραμε πριν τον τραυματισμό του. Ρόμπερτσον επίσης πολύ καλός, ενώ κάποιοι τους κατέκριναν, εγώ δεν θα πω έτσι. Ο Γκόμες με τα γνωστά του, τις καλές και κακές στιγμές, οι οποίες κακές στιγμές ήταν δυνατές, σου έμεναν, ας πούμε. Δηλαδή έτρωγε την μπάλα, ας πούμε, στην πλάτη και έτρωγε και τον παίχτη στην πλάτη, και αυτό ήταν έλλειψη συγκέντρωσης, το οποίο δυστυχώς ο Τζο το έχει. Γίνεται εκείνη η φάση με Σαλάχ και Νούνιες, με και Δία, συγγνώμη, όπου το ΒΑΡ παγώνει την εικόνα και δεν τραβάει γραμμές και έχουμε μείνει χαζοί. Ρε φίλε, φαίνεται καλά, καταρχήν με γυμνομάτι φαίνεται ότι δεν ήταν offside ο παίχτης, αλλά λες okay, λες να μην βλέπω καλά, ας δούμε λοιπόν το ΒΑΡ τι λέει. Και το ελέγχει, δεν βάζει τις γραμμές και το ακυρώνει. Και εκ των υστέρων μας λένε για ανθρώπινο λάθος το ΒΑΡ. Ρε φίλε, με τεχνολογία ανθρώπινο λάθος. Ανθρώπινο λάθος δικαιολογείται ο διαιτητής. Δικαιολογείται επόπτης λόγω της ταχύτητας των παιχτών. Το ΒΑΡ δικαιολογείται. Όχι, κύριε, έχετε πρόθεση. Κάθετα. Κάθετα. Είστε πληρωμένοι. Το λέω στα ίσια, παιδιά. Αυτό εδώ είναι ένα διαμοιβής. Πείτε μας πόσα Rolex πήρατε από τους Κελεμπείς, να ξέρουμε τελικά. Έλεος. Ή αν τόσο πολύ σας ζηλεύετε προταλήματα της Μεσογείου, όπου μιλάμε για Κολομβίες της Ευρώπης, εντάξει ρε παιδιά, πείτε το μας να σταματήσουμε να βλέπουμε και αγγλικό ποδόσφαιρο. Να βλέπουμε, ξέρω εγώ, το πρωτάθλημα της Μάλτας, του Λιχτεστάιν, του Γιβραλτάρ. Ποιο ενδιαφέρον θα έχουνε. Έλεος πια, το έχετε ξεφτυλίσει πια. Το έχετε ξεφτυλίσει. Γίνεται η φάση, μιλάμε, του 36, όπου ο Σον πιάνει στον ύπνο όλη την άμυνα. Εκεί είναι το πιο κακό σημείο, κακή αντίδραση όλης της ομάδας. Ο Ριτσάρλισον κάνει, μιλάμε, βόλτες από την πλευρά του Γκόμες, κάνει τη σέντρα την παράλληλη και είναι ανάμεσα σε τρεις παίχτες. Εκεί έχει, ας πούμε, και μια εντός εισαγωγικών κίτρινη κάρτα και ο Άλισον, ο οποίος και αυτός άρχισε να βγει. Βέβαια, ποντάρει στους αμυντικούς του. Αλλά άρχισαν να αντιδράσουν όλοι. Και προηγήθηκαν 1-0. Το οποίο, αν θέλεις, ήταν σχετικά άδικο, όχι μόνο για τον γκολ που ακυρώθηκε, αλλά και για την εικόνα των δύο ομάδων. Δηλαδή, ήμασταν καλύτεροι. Όχι εξωπραγματικά καλύτεροι, γιατί αυτή ήταν καλή, αλλά ήμασταν καλύτεροι. Η ισοφάριση ήρθε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στις καθυστερήσεις, σε μια φάση όπου ο Χάκπο, παρότι στην προηγούμενη φάση έδειξε ότι είχε πρόβλημα, κατάφερε, έκανε το γυριστό σουτ, ισοφάρισε και φυσικά πήγε στα αποδυτήρια και τέλος. Δυστυχώς υπάρχει ανησυχία για το μέγεθος της ζημιάς. Ευελπιστούμε να μην είναι μεγάλη ζημιά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων εγώ τον ξεχνάω. Εκεί γίνεται κάτι το οποίο πολλοί κόσμος, ξαναλέω, ότι ο Νούνιες δεν ήταν full έτοιμος, τον ετοίμαζε και τον δοκίμαζε ο Γερμανός, έτσι, για να μπει, αλλά φοβήθηκε τυχόν υποτροπή και με δεδομένο ότι κάνει αναγκαστική αλλαγή, έβαλε τον Τζότα που ήταν πιο έτοιμος. Πάμε λοιπόν σε άλλο ένα τεύχος διαιτητικού εγκλήματος. Σε μια διεκδίκηση ο Τζότα, πριν το... Να θυμηθώ κιόλας, στο 69 αποβλήθηκε. Δεν ήταν πολλή ώρα. Πρέπει να γίνει στο 60. Έχει ένα προσπέρασμα ενός παίχτη, το οποίο φαίνεται, ας πούμε, να υπάρχει επαφή. Ο παίχτης προχωράει, σκοντάει το ένα πόδι πάνω στο άλλο, κάνει δηλαδή 1-2 βήματα, πέφτει κάτω και ψώνει και την κάρτα στο Τζότα. Η αρχή της φάσης φαίνεται ότι υπάρχει επαφή. Στην επανάληψη όμως που το είδαμε εμείς, δεν συμβαίνει τίποτα. Ο Τζότα δεν προσέφερε, είναι η αλήθεια. Έκανε πάλι τα δικά του γνωστά λάθη. Τι κάνει, πάει face to face με τον αντίπαλο, το οποίο είναι εγκληματικά ηλίθιο πράγμα. Το να πηγαίνεις face to face, να έχεις υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων σου, ντε και καλά ότι όλος μπορεί να περάσω μέσα. Ρε φίλε Διόγκο, δεν είσαι Harry Potter, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Κόφτω αυτό το βιολί. Προσπαθεί, παιδιά, να τριπλάρει μέσα από τον παίχτη. Δείτε πόσες φάσεις πάει να διεκδικήσει αυτό το πράγμα, δεν του βγαίνει πιο πολλές φορές. Και επειδή του έχει βγει, ξέρω εγώ, τις 4 στις 10, εκεί copy paste το ίδιο πράγμα. Και ο άλλος ο Γερμανός στον πάγκο δεν τον πλακώνει στα καντήλια. Θα τον πλακώσει στις φάπες. Όχι, μην το ξανακάνει, δεν το ξανακάνει.
Ρε φίλε, δεν γίνεται. Είσαι προπονητής ή δεν είσαι. Αν δεν είσαι, πάρ' το λιόνι τη βαλίτσα σου και γίνεσαι στη Γερμανία, ξεμπερδεύουμε. Έλεος πια αυτό το πράγμα. Μα δεν μπορεί να διορθώσει κάποια λάθη. Τι είναι αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο πληρώνει ο προπονητής? Για να διορθώνει τα λάθη. Δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Και πάνω σε αυτή τη φλακία που έκανε ο Τζότα, το έκανε κάποιες φορές. Στο 69 έγινε εκείνη η τραγική γκάφα από μέρος του. Τραγική γκάφα. Ήταν απαράδεκτο για επαγγελματία ποδοσφαιριστή να είσαι με 10 παίχτες, παίρνεις την μπάλα στο πλάγιο και αντί να τη σπάσεις με τη μία, με τη μία! Δεν έχεις την πολυτέλεια να την κρατήσεις. Τι να κάνω, θα σε περικυκλώσουν αφού είναι αριθμητικά παραπάνω οι παίχτες. Δεν σου κόβει, δηλαδή, τι χρειάζεται δηλαδή ένας πυρηνικός επιστήμονας, κύριε Τζότα. Τι κάνει ο άνθρωπος, παίρνει την μπάλα και την κρατάει. Τον περικυκλώνουν λοιπόν δύο. Την χάνει τη μονομαχία, γιατί ήταν οι άλλοι δύο πιο σωματώδεις. Και επειδή πάει να πάρει την μπάλα, πάει και κάνει τάκλινγκ και στην ουσία παίρνει το πόδι του άλλου από πίσω. Το οποίο, αν θέλετε, θα μπορούσε να δώσει και απευθείας κόκκινη. Και του δίνει δεύτερη κίτρινη. Η ζημιά είναι λιγότερη από του Κέρτες. Τρεις αγωνιστικές θα φάει ο Κέρτες, μία ο Τζότα. Φυσικά με νέα παίκτες άρχισε να κάνει αναγκαστικές αλλαγές ο Γιούργεν. Έβαλε μέσα τον Έντο. Έβαλε μέσα τον Χράβενμπεργκ. Προσπάθησε να δώσει πνοή, ας πούμε, στην φύλαξη. Όμως ήταν εμφανές ότι μαζευόντουσαν όλοι στο κέντρο. Προσπαθούσε και εδώ να μας πιέσει να μην φτάσουμε να κερδίσει χρόνο. Το οποίο ήταν οριακά ρίσκο για αυτούς, υπέρ μας, αν είχαμε έναν παίχτη από εκείνη την πλευρά, ειδικά από αριστερά που πήγαινε συνέχεια η μπάλα, να έχεις εκεί ή τον Δίας, γιατί έβγαλε και Δίας και Σαλάχ, ο Γερμανός, για να φυλάξει τα νότα, τα οποία φυλαγόντουσαν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή η αμυντική λειτουργία της ομάδας ήταν άριστα 10. Στατιστικά, αν το πάρεις, κάποια στιγμή θα χάσεις και μια φορά την μπάλα. Εντάξει, μην τρελαθούμε, τι να κάνουμε. Αλλά όμως η ομάδα δεν κινδύνευσε. Έκανε και δύο εξαιρετικές επεμβάσεις ο Άλισον και τελείωσε. Εκτός στις ανέδρες αυτές, στην ένα κυκλοφορία η μπάλα την μάγκωνε με τη μία. Δηλαδή ήταν ο Άλισον εξαιρετικός. Ειδικά δεύτερο ημίχρονο ζωγράφισε. Απέδειξε και έκανε, θα το πω λαϊκά, ρόμπα όλους αυτούς που τον άφησαν έξω από τη δεκάδα των υποψήφιων καλύτερων τερματοφυλάκων φέτος. Ήταν αθλειότητα και αυτό. Μία από τις πολλές που έχει υποστεί η ομάδα. Εν διάθεση περιπτώσει, η ομάδα λειτουργήσε αμυντικά τέλεια. Δεν είχε τον παίχτη στο κέντρο όπως πήγαινε η μπάλα αριστερά. Αν ήταν και ο Νούνιες, θα τους έφευγε. Και αν δεν πιάστηκε μετά. Με αποτέλεσμα, στατιστικά, εγώ είχα την ανησυχία ότι μπορεί να γίνει στραβή. Μέτρωγε. Και η στραβή έγινε από εμάς. Όπου, αν θυμάμαι καλά, ή ο Κουλουσεύσκι ή κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουν σε ένταση, έκανε την σιρτή παράλληλη σέντρα με την γραμμή του πλάγιου out και στην προσπάθειά του να κόψει ο μάτι, στραβοκλώτησε και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Άλισον, στο γάμα μάλιστα. Δηλαδή, μεγάλη πίκρα για τον τρόπο που έγινε αυτή η ήττα. Να παίξει τα ίσια και λοιπά, ναι, σε αφήνει με νέα παίχτες. Πες γιατί έδωσες και εσύ, ας πούμε, την αφορμή στη δεύτερη κίτρινη του Τζότα. Πες για το ένα, πες για το άλλο, να το καταλάβω. Εδώ συζητάμε, ήταν έγκλημα εκ προμελέτης. Ειδικά το γκολ του Δίας που ακυρώθηκε ήταν ό,τι πιο άθλιο. Ήμασταν και άτυχοι λίγο πριν την ισοφάριση. Δεν βάλαμε γκολ εκεί με τον Δίας και τον Σαλάχ. Πέρασε μια παλιά. Παιδιά. Μόνο ο Μέση μπορούσε να κάνει κάτι ανάλογο. Πέρασε μια παλιά τρύπα ανάμεσα προς τα πόδια και για λίγο ο Δίας δεν την τζίμπησε να την βάλει στα δίχτυα. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι το έγκλημα αυτό δεν διορθώνεται, δυστυχώς. Δεν διορθώνεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Καμία διοίκηση στην Αγγλία δεν έχει ψώσει μπαϊράκι. Πόσο μάλλον δική μας που έχουν βρει την χρυσή κότα που γεννά τα αυγά, την κότα με τα ξαύγα, βλέπε Λίβερπουλ, που κόβει σαν νομισματοκοπείο χρήμα, έχουν τρελές πράξεις και δεν τους νοιάζει να διαμαρτυρηθούν. Να πουλήσουν αγριάδα. Επίσης, δεν είναι και στο στυλ τους να σκορπάνε δεκατοντάδες εκατομμύρια για να έχουν την προστασία, οπότε όπως καταλαβαίνεις,
δεν έχει και νόημα που, να το συζητάμε. Έχω κόσμο που επιμένει και έχει κολλήσει βελόνα, η διοίκηση και η διοίκηση και η διοίκηση. Μας έχουν γραμμένου εκεί που δεν πιάνουμε λάνη. Δεν έχει νόημα. Δεν έχουν γραμμένο τον κόσμο γιατί σου λέει είναι τόσα εκατομμύρια από το λάθο στο γήπεδο και να εισπράξω. Οπότε δεν με νοιάζει, λέει ο Σκοτίδα και ο κάθε Σκοτίδα με κράζει. Δεν πάει να κράζει ο Θεό, φίλε. Οπότε πραγματικά κάποιοι που το κάνετε γίνεστε κουραστικοί. Κουράζετε τον εαυτό σα καταρχήν. Και στο τέλο δεν ασχολείται κανεί μαζί σα. Αλλά το ότι είναι η διοίκηση για τα πανηγύρια και πετάει χαρταετό είναι το μόνο δεδομένο. Ο Γερμανό την είπε ωραία. Όντω είχε δίκιο που ένιωσε περήφανο για την ομάδα. Θεωρώ την βαθμολογία του Who Scored για τα πανηγύρια. Η μόνη βαθμολογία που είναι σωστή είναι του Τζότα. Του Van Dijk κάτι λέει και του Άλισον που είναι πάνω από 7. Του Χάκου που είναι πάνω από 7. Του Ντίας ναι. Του Σαλάχ είναι χαμηλή. Του Σομποσλάι επίσης χαμηλή. Ο Σομποσλάι κουράστηκε. Κουράστηκε γιατί έτρεχε σε όλα τα μήκη πλάτη του γηπέδου. Ο τύπος είναι, μιλάμε, μηχάνημα, έτσι. Επικίνδυνο μηχάνημα. Δηλαδή, το λέει, μιλάμε, πάει σαν τρένο. Σαν ανάλογο κούρσας πάνω στη φάση και τρέχει. Αλλά κουράστηκε όπως και ο Μακάλιστερ που βγήκε σκασμένος. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε όλη αυτή την ιστορία και να στρώσει το πρωτάθλημα το αγγλικό να ξαναγίνει ενδιαφέρον. Αρχίζει και χάνει τη λάμψη του. Ήδη από του χρόνου η διοργάνωση του Champions League θα είναι για τα σκουπίδια έτσι όπως την κάνουν. Δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον. Και ήδη πλέον αρχίζει να χαλάει το άθλημα τόσο πολύ που πραγματικά θα γίνει ας πούμε για τύπους που κάνουν τουρισμό. Δηλαδή πώς πας και βλέπεις τον πύργο της Πίζας, ξέρω, τον πύργο του Άιφελ, πας και βλέπεις το Κολοσσέο. Κάτι τέτοιο ας πούμε. Θα πάω να δω και το Anfield. Που υπάρχει πολλοί κόσμος και στην Ελλάδα που υποστηρίζει τη Λίβερπουλ και σου λέει να πάω μια φορά και να πας μια φορά να το κάνεις τι, ας πούμε. Εγώ δεν σου λέω να πηγαίνεις κάθε εβδομάδα ή 5 φορές το χρόνο. Το έχω κάνει έτσι, έχω κάνει 9 ταξίδια μέσα στην μια σεζόν. Μια εποχή όμως που το χρήμα έπεφτε με το φτιάρι. Αλλά μια φορά το χρόνο μπορείς. Έτσι. Τι, μια φορά στη ζωή σου. Τι να πω ρε φίλε. Δεν μιλάω για μεγάλους ανθρώπους που έχει να δείχνει δυσκολίες. Για νέους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτούς θέλουν στο γήπεδο. Να τρώνε πατατάκια. Το μοντέλο υπάρχει εδώ και χρόνια έτσι. Σε άλλο γήπεδο. Να τρώνε πατατάκια, να πίνουν κοκακόλα, να καταναλώνουν δηλαδή τίποτα άλλο παραπάνω. Να είναι φυτά, κλαπ, 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 κλαπ και να μην υπάρχει ας πούμε ατμόσφαιρα κλπ. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει πια. Είναι ανησυχητικό το φαινόμενο αυτό. Και πραγματικά όσο πάει και απογοητεύουν τον κόσμο. Διότι δεν υπάρχει πλέον η ομορφιά. Την χαλάνε. Δηλαδή ενώ είναι το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο και λόγω ιστορίας αν θέλετε, πολύ ωραίο, συνέχεια το τσαλακώνουν. Και λες, ρε φίλε, ας το έτσι να πούμε στη τελική ανάλυση. Τι σε ενοχλεί δηλαδή. Δεν μπορείς να το προστατέψεις να γίνει ακόμα πιο καλό. Αφού από το 92 που ανέλαβε, ας πούμε, τέλος πάντων, το συνδρομητικό κανάλι εκείνο, το εκτείναξε και το έκανε, ας πούμε, σαν το Hollywood, βελτίωσε το για να συνεχίσει να παίρνει Όσκαρ. Γιατί μετά θα έχεις να παίρνει τα Σαββατόμουρα. Εκτός πια αν σε ενδιαφέρει να κάνουν Σαουδική Αραβία Premier League, που πάνε όλοι και κάτω οι παππούδες για τα τελευταία ένσημα και εισπράττουν και δεν τους καίγεται καρφί. Σου λέει: εμείς έχουμε ό,τι έχουμε εδώ, δεν μπορεί να πέσουν εισπράξεις, δώστε να πάει και από εκεί. Δεν ξέρω τι να πω. Για πραγματικά έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Το χθεσινό χάλι, η χθεσινή αθλειότητα ήταν άνευ προηγουμένου. Εντάξει, πολλοί το συνδύασαν και με τις δύο ήττες που υπέστησαν οι ομάδες του Μάντσεστερ. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν θέλω να το συνδυάσω έτσι, αλλά νομίζω ότι το ότι και με 10 παίκτες πήραμε παιχνίδι και βλέπουν ότι και με 10 παίκτες μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ενός αγώνα με 11, ότι η ομάδα και που μένει πίσω στο σκορ έρχεται ξανά, μπαίνει, δηλαδή συνεχίζει και μπαίνει στο παιχνίδι, δεν χάνει έδαφος, αυτό μάλλον χαλάει πολύ κόσμο. Δεν ξέρω, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι το τράβηξα και πολύ παραπάνω από όσο το υπολόγιζα. Προχωράμε, περιμένουμε το αποτέλεσμα των εξετάσεων του Χάκπο και προχωράμε καθότι την Πέμπτη έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Καλό μήνα, είπαμε. Αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Γεια σας.